Γεια σας! Το τελευταίο μου βίντεο που μιλάω αργά ελληνικά σας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε σκέφτηκα να φτιάξω άλλο ένα. Σήμερα δεν δουλεύω. Γι' αυτό πάω για περπάτημα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα και σκέφτηκα να φορέσω ένα κόκκινο μπουφάν. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για το κόκκινο μπουφάν ούτε για τα Χριστούγεννα, αλλά θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα, όλα όσα νιώθουμε. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για 5 βασικά συναισθήματα. Αν είστε καινούργοι εδώ, εγώ είμαι η Γιούλη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όπως είπα και πριν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα, δηλαδή πώς νιώθουμε. Το πρώτο συναίσθημα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η χαρά. Νιώθω χαρά ή είμαι χαρούμενη ή χαρούμενος. Για παράδειγμα, είμαι πολύ χαρούμενη που έρχονται τα Χριστούγεννα. Το αντίθετο της χαράς είναι η λύπη. Νιώθω λύπη ή είμαι λυπημένος ή λυπημένη. Νιώθουμε λύπη όταν χάνουμε κάτι ή όταν συμβαίνει ένα αρνητικό γεγονός. Στην ίδια οικογένεια είναι και το ρήμα λυπάμαι. Για παράδειγμα, λυπάμαι που δεν ήρθα στα γενέθλιά σου. Ένα ακόμη αρνητικό συναίσθημα είναι ο θυμός. Νιώθω θυμό ή είμαι θυμωμένος. Για παράδειγμα, είμαι θυμωμένος με τους γείτονες επειδή κάνουν φασαρία. Κάθε βράδυ έχουν πολύ δυνατά τη μουσική και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εκτός από χαρά, λύπη ή θυμό, μπορεί να νιώθουμε φόβο. Για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται τις αράχνες και αυτό λέγεται αραχνοφοβία και κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται τα φίδια επειδή είναι επικίνδυνα και μπορεί να τους τσιμπήσουν. Εγώ φοβάμαι τα ύψη, που σημαίνει ότι έχω υψοφοβία. Φοβάμαι να ανέβω σε πολύ ψηλά κτίρια. Κάποιες φορές, όταν έχουμε πολλά προβλήματα και υποχρεώσεις, νιώθουμε άγχος ή είμαι αγχωμένος ή αγχωμένη. Για παράδειγμα, είμαι πολύ αγχωμένη πριν από μία συνέντευξη ή πριν από μία εξέταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Φιλάκια!